υπάρχει μια ορολογία που λένε κάποιοι που διδάσκουν μπουζούκι, είτε στο μουσικό σχολείο που τυχαίνει δύο μαθητές να με έχουν ρωτήσει αυτή την ερώτηση και αυτός είναι ο λόγος που ανεβάζω το βίντεο, είτε να πάει κάποιος να πληρώνει τα λεφτά του σε ένα ιδιώτη μπουζουσί και να του πει, φίλε θέλω να μου τα βγάλεις, μα δεν τα καταλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, οι ώρες μου δεν είναι πολλές, θα πει ο ιδιώτης. Ο άλλος θα πει, δεν καταλαβαίνω στο μουσικό σχολείο, κόψε το κεφάλι σου. Πώς να κόψω το κεφάλι μου, δεν καταλαβαίνω, δείξε μου. Όχι. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις, εγώ τα θέλω να είναι τελειωμένα. Αυτό συνήθως είναι στο μουσικό σχολείο. Τι κάνουμε, σαν ιδιώτης που πληρώνεις κάποιον να σε μάθει και σου λέει, δεν με νοιάζει τι θα κάνεις, πρέπει να, θες να μάθεις μπουζούκι, ναι. Πρέπει να κάθεσαι εδώ τουλάχιστον 3-4 ώρες. Άμα δεν κάθεσαι, δεν θα μάθεις μπουζούκι ποτέ. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση και τι κάνουμε και στο μουσικό σχολείο. Στο μουσικό σχολείο, εσύ φίλοι που πας στο μουσικό σχολείο, βρες ένα στη γειτονιά σου, οποιοδήποτε δάσκαλο, δεν το κάνω το βίντεο για να πω έλα σε μένα, όχι. Βρες ένα στη γειτονιά σου, μόνο πρόσεξε η καρδιά του να μην σε γυρνάει στα τραγουδάκια γύρω-γύρω όλοι, αλλά να σου δείξει σύμφωνα με την ανάγκη που έχεις σαν είδος φροντιστήρια. Και δεν θα έχεις πρόβλημα, θα τακτοποιηθεί. Εσύ, ιδιώτη που πληρώνεις ένα δάσκαλο και σου λέει κόψε το κεφάλι σου, αυτός δεν είναι καλός δάσκαλος. Το λέω εγώ εδώ πέρα δημόσια. Δεν είναι καλός δάσκαλος, να σου πω γιατί. Ο δάσκαλος πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τον μαθητή. Δηλαδή, εγώ ρωτάω. Και δεν είναι ότι εγώ είμαι ο καλός δάσκαλος και οι άλλοι είναι κακοί. Υπάρχουν δασκάλοι και είναι σούπερ, καλύτεροι από μένα. Πάρα πολύ καλοί δασκάλοι. Και το κάνουν. Αλλά λέμε τώρα να μην πέσει σε παγίδα σε κανένα δάσκαλο κακό. Υπάρχουν και κακοί δασκάλοι. Όπως σε όλες τις δουλειές. Όταν κάνω μάθημα, του, είναι να αρχίξω μάθημα, του λέω πόση ώρα διαθέτεις. Δάσκαλε, δεν έχω πολλή ώρα, μισή ώρα. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη μισή ώρα. Πόση ώρα διαθέτεις. Δάσκαλε, πάνω από μια ώρα δεν μπορώ. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με μια ώρα. Πόση ώρα διαθέτεις. Δάσκαλε, είμαι ελεύθερος. Μέχρι που θα αρχίξει τον Απρίλιο η σεζόν για το καλοκαίρι, γιατί εγώ δουλεύω στις τουριστικές επιχειρήσεις. Άλλο πρόγραμμα. Άρα πρέπει ο δάσκαλος να προσαρμοστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει χρόνο άλλος. Δεν μπορεί να το πεις κόψε το κεφάλι σου. Αυτός είναι ο διάολος. Ο διάολος είναι. Άρα, τι κάνει ο ιδιώτης σε αυτή την περίπτωση. Εσύ που κάνεις μαθήματα σε κάποιον, ναι. Θα πρέπει να βρεις κάποιο δάσκαλο με λίγα λόγια, όχι σε μένα, δεν το λέω για μένα. Βρες οποιοδήποτε δάσκαλο είναι, ο δάσκαλο είναι αυτός, ο οποίος η καρδιά του να μην είναι να σου κάνει τραγουδάκια γύρω-γύρω όλοι, αλλά να σου δώσει αυτό που θέλεις εσύ να μάθεις. Τι θέλεις να μάθεις, θες να μάθεις 10 τραγούδια, θέλεις να μάθεις όλο το μπουζούκι και ας μην γίνεις επαγγελματίας. Θέλεις, ό,τι θέλεις, να έρθει να προσαρμοστεί ο δάσκαλος σε σένα και όχι μόνο αυτό που λέμε, σύμφωνα με το χρόνο που έχεις. Δεν μπορεί τώρα εγώ να πληρώνω τα λεφτά μου και όλος να με πει να πάω σε μια ταβέρνα να φάω και να λέω θέλω να φάω, ξέρω εγώ, κοτόπουλο φιλέτο. Και θα μου πει αυτός, όχι θα φας αντικριστό που είμαστε εδώ στην Κρήτη. Δεν θέλω αντικριστό. Θα φας και δεν θέλεις. Έπα εδώ πέρα που ήρθες μέρα εσύ, να κατέχεις, έπα εδώ πέρα τι γίνεται. Θα μιλήσουμε λίγο κριτικά. Εδώ θα φας, θες και δεν θέλεις. Και θα πιεις και μια ρακή. Όπως στους μουσικούς. Στους μουσικούς πιάνουν το μπουκάλι τη ρακή και του λέει πιες. Και την ώρα παίζει ο μουσικός, του βάζει ρακή. Ναι, αλλά κοπήκανε κι αυτά. Κοπήκανε. Όχι. Την εξουσία την έχει αυτός που πληρώνει και έχει ένα δάσκαλο για να τον μάθει. Την εξουσία δεν την έχει ο δάσκαλος. Την έχει ο μαθητής που πληρώνει. Φίλε, εγώ πληρώνω. Δεν θέλεις να έρθεις σε μένα να με μάθεις σύμφωνα με τις ώρες μου. Θα βρω ένα άλλο δάσκαλο. Οπότε η λύση είναι αυτό. Αυτή είναι η λύση. Θα βάλω κι άλλα βίντεο με τέτοιες ερωτήσεις, οι οποίες θα δοθούν απαντήσεις, να λυθούν πολλά προβλήματα που κάποιοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ.